κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Αυτό προσώπος αυτή την εβδομάδα με μία... Είναι πολύ ζωντανό άνθρωπο. Την αγαπώ ιδιαίτερα γιατί είναι από ένα χωριό πάρα πολύ έτσι, δυναμικό. Η κυρία Ειρήνη Βολάκη είναι η καλεσμένη μας σε αυτή την εκπομπή απόψε και είναι πρόεδρος της κοινότητας Πρίγιον. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Αυτά από μόνο του είναι... Τι είναι το Πυργή? Τι είναι το Πυργή? Το έχουν αποκαλέσει Μικρό Παρίσι. Από εκεί ξεκινάμε. Από εκεί ξεκινάμε. Και στα τσιγαρόχαρτα γραμμένη. Παντού είμαστε. Πού, αυτό από πού γίνει? Είναι ένα τραγούδι. Από τα τσιγαρόχαρτα είναι από τον είναι Κολόμβο. Τσιαρόχαρτο. Τσιαρόχαρτα. Μπράβο. Τσιαρόχαρτα. Να μην τα λέμε έτσι. Ναι, προσπαθώ να μην μιλάω και με τα πυργούσικα, να μας αντιλαμβάνονται και όλοι, αλλά την αγαπώ τη γλώσσα μου. Την αγαπώ. Ναι. Θέλω να τη μιλάω, ακόμα και μέσα στην τάξη μιλάω πυργούσικα. Βλέπετε πόσο ωραία θα είναι σήμερα η εκπομπή. Θα μιλήσουμε για το Πυργή, θα μιλήσουμε για την Ειρήνη τη Βολάκη που είναι πρόεδρος της κοινότητας Πυργίου. Ένα ιστορικό χωριό, το οποίο είναι ιδιαίτερο και είπες είσαι περήφανη που μπορεί να μιλάς τη γλώσσα τη δική σας. Έχω ακούσει πυργούσους να μιλάνε στην Αθήνα μεταξύ τους και να μην καταλαβαίνει τίποτα κανένας. Απίστευτο. Βέβαια. Καταλαβαίνουν από το ύφος μας όμως, είμαστε έξω καρδιά άνθρωποι, αυτό ναι, το πούμε. Βεβαίως. Ναι. Είναι γιατί αυτό που πού πηγαίνει, θέλω να μου τα εξηγήσεις αυτά. Προφανώς είναι η νοοτροπία, ο τρόπος που έχουμε μεγαλώσει. Ναι. Γιατί ο Πυργούσης είναι ευδιάθετος, είναι καλαμπουρτζής, είναι σκοπτικός τύπος. Δηλαδή εγώ έκανα εκεί τόσες εκπομπές έβλεπα δηλαδή ότι το χιούμορ των ανθρώπων και το πείραγμα του ενός των άλλων χωρίς καμιά παρεξήγηση ήταν τρόπος ζωής. Ναι, ναι. Πώς γίνεται? Προφανώς είναι όλοι ο τρόπος με τον οποίο μεγαλώνουμε, το περιβάλλον μέσα στο οποίο, τα έθιμα που έχουμε, τα τραγούδια μας, η αγάπη μας για το χωριό και η αγάπη που έχουμε ο ένας για τον άλλον. Νομίζω ότι οι πυργούσοι αγαπιόμαστε, αλλά δεν το λέμε και δεν το δείχνουμε ο ένας τον άλλον. Έτσι, ναι. Τι ωραία αυτό που είπες. Αγαπιόσαστε οι πυργούσοι μεταξύ σας. Αγαπιόμαστε. Γιατί αγαπάμε το Πυργή. Ναι. Ωραία. Πες μου τώρα το χωριό αυτό, γιατί έχει αυτή την ιδιαιτερότητα. Από την Τοπολαλιά. Δηλαδή, να το έχεις ψάξει. Η Ειρήνη Βολάκη, να σας πω ότι είναι φιλολόγος. Και αυτή είναι η δουλειά της καθηγήτρια, είναι στην εκπαίδευση. Πόσα χρόνια? 14. 14 χρόνια. Και... Στο δημόσιο σχολείο, γιατί πριν λειτουργούσα ως οικοδιδάσκαλος. Μάλιστα. Η οποία η Ειρήνη Βολάκη έχει μελετήσει έτσι και την ιστορία του χωριού. Ξέρει να μας πει πέντε πράγματα παραπάνω. Γιατί λοιπόν έχουμε αυτή την ιδιαιτερότητα? Ο τύπος των μεσαιωνικών χωριών, ναι, έτσι, ευνοούσε το να καλλιεργούνται παραδόσεις εσωτερικά στους τόπους. Έτσι, η νοοτροπία των ανθρώπων αυτών. Υπάρχει ένα κείμενο που λέει ότι οι πυργούσοι ανήκουν σε τρεις διαφορετικούς τύπους ανθρώπων. Του Γεωργίου Θωτοκά είναι το κείμενο. Ανθρώπους ανατολίτες, ντόπιους και απογόνους της Βυζαντινής φρουράς. Πιστεύω ότι αυτή η μίξη έδωσε αυτόν τον τύπο. Έτσι, του Πυργούση. Θεοτοκάς, μέγας. Μέγας. Ναι. Έτσι. Και του έχουμε δώσει και το όνομα στο μορφωτικό, τον πολιτιστικό μας σύλλογο, προς τη μήν του. Κορυφαία πνευματική προσωπικότητα από καταγωγή κωνσταντινοπολίτικη, έτσι. Ναι. Ο πατέρας ήταν Πυργούσης. Πυργούσης, απλά, ναι, απλά είναι στο ξέρω. Πατέρας του σύμβουλος του Βενιζέλου. Βεβαίως. Να πούμε ότι ο Θωτοκάς ήταν από αυτούς που συμμετείχε στην Επιτροπή η οποία κατέληξε στη Συνθήκη της Λοζάνης. Βέβαια. Η οποία το νησί μας πέρασε ελεύθερο πια στη μητέρα πατρίδα. Ειρήνη, ο Πυργούσης λοιπόν είναι... Ντόπιος, είπες, είναι... Με ανατολικά γνωρίσματα, χαρακτηριστικά της Ανατολής, ναι, σύμφωνα με το Θεοτοκά, έτσι. Και μπράβο. Και χαρακτηριστικά της Βυζαντινής, από γόνους Βυζαντινής φρουράς. Τα ξυστά πώς έρχονται? Τα ξυστά έχουν γίνει μελέτες, έτσι. Ναι. Η προέλευσή τους βρίσκεται και ανατολικά και δυτικά. Βρίσκουμε
ξυστά και στην Ιταλία, τα σγκράφιτι, αλλά βρίσκουμε και στην Καπαδοκία. Τα δεύτερα είναι πιο παλιά. Τα δεύτερα είναι πιο παλιά. Ναι. Υπάρχει μια μελέτη της αρχιτέκτονας της κυρίας Ξίδα, της Μέρη, ναι, που έχει κάνει και ένα πρόγραμμα. Μαρία. Και υποστηρίζει κυρίως αυτό. Εκείνη, έτσι. Ναι, γιατί τα άλλα τα ιταλικά. Τα σγκράφιτι και στην Ευρώπη υπάρχουν διάφορα. Αλλά είναι κυρίως. Ο Αργέντης μάλλον τα πήγε εκεί. Ναι, ναι. Είναι κυρίως στιχοδομής. Καπαδοκία έχουμε. Έχει, έτσι δεν είναι. Ναι, ναι. Και στην Άγκυρα υπάρχουν κάποια. Τώρα γιατί μεταφέρθηκε εκεί όμως. Υπήρχε ένας τεχνίτης από την Κωνσταντινούπολη, ο Κουντούρης που λένε, ναι, και τα έφερε και τα εξέλιξε. Ναι. Και πλέον και είναι. Και οι επόμενες γενιές. Είναι παράδοση. Είναι παράδοση. Ναι. Είναι παράδοση. Γιατί είναι παράδοση. Γιατί αισθάνεστε ότι πρέπει να κάνετε ξεστά. Δεν ξέρετε. Όχι, είναι βίωμα. Είναι βίωμα. Που όμως. Ναι. Τα ξυστά βρίσκονται σε ένα κίνδυνο. Δεν υπάρχουν οι επόμενες γενιές, διότι οι περιορισμοί που έχουν τεθεί δεν αφήνουν πια κάποιον να ασχοληθεί με τα ξυστά για να το έχει ως μέσο επιβίωσης. Είναι σαν πάρεργο, γιατί πια ξυστά δεν γίνονται στο πυργί. Όπως σαν επάγγελμα. Ναι. Και είναι ένα από τα θέματα που θα θέλαμε να συζητήσουμε. Για με να ξεκινήσουμε από αυτό. Γιατί η προϊσταμένη, η Όλγα Ιβάση, η οποία είναι καλό μυαλό και άνθρωπος. Όταν της είχα βάλει εγώ το θέμα αυτό, δεν ήταν αρνητική. Προφανώς δεν έχει γίνει καλή συνεννόηση. Όχι, είναι. Εμείς δεν έχουμε έρθει μαζί της σε επαφή ως τοπικό συμβούλιο. Γιατί εσύ είσαι τώρα πρόεδρος του χωρίου. Ήταν η πανδημία. Επιδιώξαμε να κάνουμε ένα. Γιατί μια συνάντηση. Επιμένει να μου λέει ότι δεν έχουμε απαγορεύσει εμείς να γίνονται ξυστά. Ναι, ναι, ναι. Απλά δεν θέλουμε τα ξυστά να είναι στις τέντες πάνω, σε κάτι απίθανα πράγματα, ας πούμε. Θα τις. Σίγουρα δεν είναι ώρα, ας πούμε, να πούμε τις δικές μας απόψεις, θα τις εκθέσουμε. Mm. Είχαμε σκοπό να συναντηθούμε για να θέσουμε και άλλα θέματα. Ναι. Η πανδημία μας σταμάτησε. Το επόμενο βήμα που έχουμε ως τοπικό συμβούλιο είναι άμεσα. Μάλιστα. Να κάνουμε μία συνάντηση, να εξηγήσουμε τους προβληματισμούς μας, mm-hmm, να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να ενισχύσουμε τα ξυστά στο πυργί. Είναι brand name. Μεσαιωνικά χωριά. Ναι. Είναι η Βέσσα, η Ολύμπη, τα Μεστά. Είμαστε κι εμείς, δεν. Αλλά έχουμε κάτι ξεχωριστό. Δεν το συζητάμε τώρα. Αυτό, δηλαδή, δεν μπορούμε να έχουμε την ίδια μεταχείριση. Κάτι διαφορετικό πρέπει να γίνει. Μπράβο. Να πούμε εδώ ότι, και θα το καταλάβει αυτό η προϊσταμένη στην Συλλογική Υπηρεσία, προς Θεού τώρα είναι αναμορφωμένος. Τι είναι εκείνο που κάνει τον Πυργούση να μεταφέρει τα ξεστά. Βλέπεις, Πυργούση στην Αθήνα. Είναι το χωριό. Πολυκατοικίες. Είναι συνδεδεμένο. Ξυστά απ' έξω. Στην πόλη μέσα, μέσα στην πόλη. Είναι ένα με την ψυχοσύνθεσή του. Ναι. Έχετε δει πόσες εταιρείες έχουν σε ρούχα, σε τσάντες, σε κούπες, εκτός χείου. Ναι. Αποτυπώσει το σχέδιο του ξυστού. Άρα το γεγονός ότι η Εθνική Υπηρεσία δεν αφήνει σήμερα να γίνουν έτσι, δεν είναι. Ναι, δεν αφήνει ελεύθερα, που εμείς δεν θέλουμε ελεύθερα. Μπράβο. Αλλά θέλουμε λίγο πιο χαλαρά. Να βρείτε λοιπόν μια κοινή φόρμουλα, ώστε νέοι τεχνητές να συνεχίζουν να το κάνουν. Ναι, αυτό ναι. Λες εσύ τώρα. Ναι, ναι. Για να συνεχιστεί η παράδοση. Βέβαια. Και αν γίνεται και με κάποιο κίνητρο, ακόμα και με επιδότηση, δηλαδή. Γιατί να βρούμε ένα έχουμε πρόγραμμα. Ιδιαίτερους χορούς. Μα αφού είμαστε ιδιαίτεροι. Να, είπαμε. Αυτό είναι. Είμαστε. Να το και λόγια. Το. Έχουμε. Ναι. Είναι πρωτεύουσα. Αυτό είναι πρωτεύουσα. Ξεκινάμε από εκεί. Είπαμε Παρίσι. Ομφαλώς τη γη θα στενοχωρήσω το φίλο μου, το Γιώργη, στα Μεστά, που μας λέει συνέχεια ότι τα Μεστά είναι ομφαλώς της γης, το κέντρο του κόσμου, αλλά του λέω, Γιώργη, το έχεις χάσει το παιχνίδι. Το πυργί είναι. Η κόντρα μας είναι, δεν υπάρχει κόντρα. Ξέρω. Είμαστε με τον Γιώργη πολύ αγαπημένοι. Ας πούμε ότι ο ομφαλός είναι εκεί και το κέντρο είναι. Σε. Εντάξει, κάπως έτσι, κάπως θα το μοιράσουμε. Θα το μοιράσουμε με τα Μεστά. Ιδιαίτερη αρχιτεκτονική παράδοση, ιδιαίτερους χορούς. Όλοι οι περιηγητές παθαίνουν πλάκα. Ο Περνότ ερωτεύεται το πυργί. Αυτό ισχύει μέχρι τώρα. Ξαναλέω πάλι, εξήγηση υπάρχει. Δεν μπορώ να το εξηγήσω εγώ. Θεωρώ ότι είναι πολύ ποικίλος. Οι λόγοι είναι πολύ παραγωγικό το φαινόμενο. Ναι. Όλα μαζί. Όλα μαζί. Όλα μαζί.
Η Ειρήνη Βολάκη πότε γεννιέται? Το 1972. Το 1972, στο Πυργή. Στο Πυργή. Από γονείς αγρότες. Από γονείς μαστιχοπαραγωγούς. Μαστιχοπαραγωγούς και όλα τα υπόλοιπα. Εσύ βάζεις κανέναν κήπο? Βέβαια. Είναι ο τρόπος με το... Είναι η ψυχοθεραπεία μου. Α. Κήπους, κουκιά, ρεβίθια, φακές. Έχεις τώρα κουκιά? Τώρα τα έβγαλα, τα τελείωσα. Σκήνους έχει? Έχω και σκήνους, ασχολείται ο σύζυγος. Ο σύζυγος. Ναι. Του έδειξε η πεθερά. Ναι, έμαθε και ασχολείται ως δεύτερη εργασία. Ναι. Τα παιδιά σου? Η Μαρία μου πρώτη Λυκείου και ο Θανάσης μου πρώτη Γυμνασίου. Πρώτη Λυκείου, πρώτη Γυμνασίου. Πάνε στα μαστίχη, φτάσεις σε ένα σκήνο? Όχι. Γιατί? Ο Θανάσης το θέλει. Ο Θανάσης θα πάει. Η Μαρία όχι. Άρα το αγόρι θέλει να πάει. Ναι, του αρέσει. Βοηθάει τον μπαμπά. Έχουμε νέους αγώνες στο σχολείο? Ναι. Πες το αυτό. Αυτό είναι η ελπίδα μας. Έχουμε νεαρά ζευγάρια, πολλά. Που μείνανε στο Πυργή, γιατί βρήκαν διέξοδο επαγγελματική και οικονομική στήριξη στη καλλιέργεια της μαστίχας. Ζευγάρια πολλά. Ζευγάρια. Νεαρά. Που κάνουν παιδιά. Ναι, και στα γύρω χωριά, αλλά και στο Πυργή. Ναι. Γεμίζει πλατεία μικρά παιδάκια. Μάλιστα. Είναι και τα στενά που είχαν πολλά χρόνια να γεμίσουν. Πυργούσι είναι αυτή? Πυργούσι. Πυργούσι, κατά το πλείστον, πυργούσι. Θα θέσω και το θέμα του φωνητιακού σταθμού των μαστιχοφορείων. Ναι. Έχει κολλήσει και θα θέλαμε αυτά τα ζευγάρια, γιατί όλα κάνανε μία ανοίξη, να προχωρήσει το θέμα. Για πόσα παιδιά? Γιατί δεν λέγατε για τη Βέσα? Για τη Βέσα, ναι. Για τη Βέσα. Πού υπάρχει πρόβλημα? Δεν προχωράει λίγο στις μελέτες, λίγο. Έχει κολλήσει λίγο. Με τον κορονοϊό? Και με τον κορονοϊό, φαντάζομαι. Είμαστε σε συνεργασία με τον Γιάννη τον Τώρα, τον πρόεδρο της Βέσας και μαθητή μου. Μαθητή μου, από τους πρώτους μαθητές που είχα. Ειρήνη, γεννιέσαι το 1972. Πότε πας στην Καλαμωτή? Στην Καλαμωτή, αποφύτησα από το Λύκειο της Καλαμωτής. Ναι, με το λεωφορείο πήγαινε. Με το λεωφορείο και πολλές φορές με τα πόδια όταν σχολούσαμε, στρέφαμε με ότο στόπ. Ναι, ήταν πανεύκολα εκείνη την πανεύκολα. Ναι. Την αγαπάς την Καλαμωτή? Βέβαια. Γι' αυτό και επέλεξα. Το επέλεξα. Δεν έτυχε να διοριστώ στην Καλαμωτή. Γιατί επέλεξε να πας σε φιλολογία, ψυχολογία κλπ? Ιστορικό-αρχαιολογικό ήθελα. Α. Με το σύστημα τότε οι επιλογές. Πήγα στο ΦΠΠΣ, σε τμήμα φιλοσοφίας, παιδαγωγικής και ψυχολογίας, και επέλεξα κατεύθυνση ψυχολογίας. Επειδή υπήρχε η προοπτική να διοριστείς ως σχολικός ψυχολόγος. Κάτι που δεν έγινε βέβαια. Δεν έγινε ποτέ αυτό. Πραγματικότητα. Και τελικά ακολούθησε τη φιλολογία. Ναι. Είσαι τώρα φιλόλογος στην Καλαμωτή. Στην Καλαμωτή. Στο Λύκειο της Καλαμωτής. Και διδάσκεις εκεί πέρα ένα μάθημα? Διδάσκω, έχουμε όλα τα μαθήματα. Έχω 8 διαφορετικά αντικείμενα, 9 κάθε χρόνο, επειδή είμαστε μικρό σχολείο, έχουμε 3 τάξεις και μπαίνουμε σε όλες τις τάξεις. Όλα τα μαθήματα. Ειδικών αναγκών και συνθηκών τα σχολεία της Παραμεθωρίου. Και επιτελούμε κοινωνικό έργο, πρώτα απ' όλα. Καλά, δεν το συζητάμε. Ούτε εκπαιδευτικό, ούτε κοινωνικό. Έτσι, ναι. Έτσι το βλέπεις. Έτσι, έτσι. Πόσα παιδιά έχεις τώρα? Φέτος το σχολείο έχει 53 παιδιά. Μάλιστα. Είμαστε καλά. Τρεις τάξεις. Έχουμε φτάσει και μέχρι 39 και χαμένη ησυχία. Κάτι, αυτή η σχολική βιβλιοθήκη στην Καλαμωτή λειτουργεί? Υπάρχει, ναι. Και την προσπαθούμε, τώρα λόγω των συνθήκων δεν μπορούσαμε να τη λειτουργήσουμε. Mm. Την εμπλουτίζουμε συνεχώς. Είμαστε καλά οργανωμένο σχολείο. Είναι πολύ ωραία βιβλιοθήκη. Ναι, ναι, ναι. Πλούσια βιβλιοθήκη. Έχουμε εργαστήριο πληροφορικής. Είμαστε πολύ καλά. Μάλιστα, λοιπόν. Ασχολείσαι, η Ειρήνη Βολάκη, από μικρή, από μικρό παιδί, ήταν στο Σχολιστικό Σύλλογο, έχει περάσει από όλα τα πόστα εκεί, πρόεδρος ταμείας, γραμματέας, ξέρω εγώ. Ναι, ναι. Και τις τελευταίες εκλογές, 2020. Του 19 εκλογές. Έγιναν οι εκλογές. Ναι. Ηγήθηκες ενός συνδυασμού ή όχι? Όχι, όχι. Πώς έγινε? Όχι, όχι. Για να το ξέρουμε. Βρεθήκαμε μια ομάδα ανθρώπων, ναι, από όλο το πολιτικό φάσμα, ναι, χωρίς όμως να μας ενδιαφέρει αυτό.
Και αφού μας δόθηκε η δυνατότητα να κατεβάσουμε ανεξάρτητο ψηφοδέλτιο. Αυτό θα υπάρχει πια. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα που μάλλον όχι, δεν έχει έρθει ακόμα το νομοσχέδιο. Έχει περάσει στη διαβούλευση, γνωρίζετε την προσπάθειά μας να δημιουργήσουμε το δίκτυο κοινοτήτων. Ναι. Έτσι. Δηλαδή προσπαθούν τέτοια καλά να βάλουν το θέμα των κομμάτων μέσα στην... Ναι, όχι. Είναι απαράδεκτο. Σε αυτό ήμασταν κάθετοι, αντίθετοι και είμαι κι εγώ. Δηλαδή δεν πρόκειται εγώ να... Δεν έγινε ακόμα. Δεν έγινε, έχει περάσει στη διαβούλευση, δεν έχει ψηφιστεί ακόμα. Μπορεί να το κάνει η κυβέρνηση. Περιμένουμε, να ακούσει. Ναι, περιμένουμε. Μπορεί να ακούσει. Μπορεί να ακούσει, γιατί άκουσε πάρα πολύ. Δέχτηκε πίεση από τις κοινότητες. Ναι. Πολύ. Πιστεύω. Βρεθήκαμε λοιπόν ανεξάρτητα, ναι, έτσι ως ανεξάρτητο ψηφοδέλτιο, με κοινό στόχο να βοηθήσουμε να πάει το χωριό μπροστά, χωρίς κάποιος να έχει φιλοδοξία να γίνει πρόεδρος, με τη συμφωνία ότι όποιος ηγηθεί, όποιος εκλεγεί πρόεδρος, θα έχει τη βοήθεια των υπολείπων. Και μάλιστα ο μισθός, είχαμε συμφωνήσει, να κατατίθεται για κάποιες ανάγκες άμεσες του χωριού, για να ξεπερνούμε τις γραφειοκρατικές διαδικασίες. Και προέκυψες πρόεδρος εσύ. Προέκυψε πρόεδρος εγώ, αλλά εδώ οφείλω και να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στο Γιάννη το Σιδωράκη, έτσι, το Vice President, έτσι το λέω εγώ, ο οποίος έχει αναλάβει την καθημερινότητα, γιατί εγώ λόγω του σχολείου είναι δύσκολο να τρέχω για τα καθημερινά. Τη λάμπα, τη λακκούβα, το νερό, έτσι. Ό,τι κάνει ο Ριούδης, αμεστά, αυτό μου λες τώρα. Έχει αναλάβει, δέχεται όλη την πίεση, έτσι. Έχει αναλάβει την αγροτική εδοπία που εγώ, η αλήθεια είναι ότι δεν γνωρίζω πολλά πράγματα. Και είναι, όχι το δεξί μου χέρι, είναι το άλλο μου μισό. Ναι. Και οφείλω να τον ευχαριστήσω δημόσια. Ο Γιάννης. Ο Γιάννης ο Σιδωράκης. Ναι. Εδώ τώρα να πούμε ότι προκύπτης ως πρόεδρος εκεί του χωριού. Πολύ δραστήριος άνθρωπος είναι, για όσους δεν την ξέρουν. Βλέπετε, αντιλαμβάνεσαι το ζωντανό του ανθρώπου. Τι κάνουμε με τις κοινότητες. Οι κοινότητες... Δηλαδή, είπες προηγουμένως, ο μισθός του Προέδρου πάει. Γιατί συζητάμε τώρα, πάμε για 200-300 ευρώ μήνα. Το μήνα, για εμάς που είμαστε μεγάλη κοινότητα. Κάτι καλύπτουμε. Ναι. Κάτι καλύπτουμε. Έχετε αποφασίσει να πηγαίνουν τα λεφτά εκεί. Εκεί, εκεί. Αυτό το λέμε διότι εάν αποφασίσει η κοινότητα πυργίου να αλλάξει μία λάμπα, αγοράζοντας την με τον τρόπο που θέλει το δημόσιο, θα αλλάξει η τεχνολογία, θα φύγουν, θα μπουν τα LED, ξέρω εγώ. Ναι, ναι, ναι. Συμφωνείς? Ναι. Και τι αναγκάζεται λοιπόν, να βάζει γιο στην τσέπη, να αλλάζει τη λάμπα, τελειώνει. Ναι. Είναι... Γιατί να μην έχουν οι κοινότητες σε ένα ταμείο για αυτόν τον λόγο, γιατί να μην έχουν... Αυτά ζητήσαμε, αυτά ζητάμε ως κοινότητες. Πρώτα απ' όλα δεν έχουμε αποφασιστικό ρόλο, μόνο γνωμοδοτούμε. Ναι. Αλλά η κοινότητα, ο πρόεδρος κάθε κοινότητας, οι τοπικοί σύμβουλοι ξέρουν καλύτερα τα προβλήματα από τον οποιονδήποτε. Ναι. Τα ζουν καθημερινά. Να πω κάτι όμως εδώ, Ειρήνη. Εδώ τώρα αυτό δεν συμφωνώ με τη λογική να μην παίρνει αποφάσεις το κοινοτικό συμβούλιο. Αλλά έχει όμως και μια λογική. Η λογική ότι δεν μπλέκεται σε τοπικισμούς και εσωτερικές διαμάχες. Και λέει μια γνώμη στο Δημοτικό Συμβούλιο, που το Δημοτικό Συμβούλιο θεωρώ ότι... Θα τη σεβαστεί. Ναι, η κοινή λογική τι λέει. Θα μπορούσαμε όμως να αποφασίζουμε για κάποια θέματα, ναι, που δεν φέρνουν σε δυσκολία και για κόντρα. Πια. Παραδείγματος χάρη, να αποφασίζουμε και να έχουμε ένα μικρό προϋπολογισμό. Ακριβώς. Γι' αυτό χρειάζομαι αποφασιστικό ρόλο, να έχω και ένα μικρό προϋπολογισμό. Με εργόσημα, ας πούμε. Ναι. Χρησιμοποιώντας τα εργόσημα, είναι ένα καλό εργαλείο. Ναι. Αντί την πάγια εντολή που είναι γραφειοκρατική. Μιλάμε για 1000 ευρώ, για 2000, για 5000, για ένα νούμερο. Χρειάζομαι 5 λακκούβες άμεσα. Μπράβο. Μέχρι να περιμένω, θα έχουν σπάσει 10 άνθρωποι τα αυτοκίνητά τους. Γιατί? Μπράβο. Μπορώ να το κάνω. Ενώ τώρα θα πρέπει η Ειρήνη Βουλάκη να περιμένει αυτές οι 5 λακκούβες να ενταχθούν σε κάποιο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου, το οποίο θα βρει άλλες 50 υπόλοιπα, θα προκηρύξει ένα έργο. Έτσι δεν είναι? Ακριβώς, ακριβώς. Το λέω για να καταλαβαίνουμε και τους τηλεθεατές. Βεβαίως. Και θα χρονίσουμε, θα πάμε το αντίχρονο. Ακριβώς. Ενώ εσύ θέλεις άμεσα να καθαρίσεις τα χόρτα. Την καθημερινότητα. Ακριβώς, την καθημερινότητα. Έχετε κάνει ένα δίκτυο κοινοτήτων? Ναι. Εδώ στοιχείο. Πώς κοινότητα? Όλες σχεδόν είναι μέσα. Όλες. Όλες. Και υπάρχει και ένα δίκτυο σε όλη την Ελλάδα. Βεβαίως. Ωραία. Η κυβέρνηση τα ακούει αυτά? Πιστεύω να μας ακούσει. Περιμένουμε το αποτέλεσμα του νόμου, του εκλογικού.
και να δούμε, ξέρετε, κάποτε ήταν Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος, και έφυγε. Από τη στιγμή που έγινε ΚΕΔΕ, Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, κάτι φάνηκε. Κάτι φάνηκε. Ότι εμείς παραγωνιστήκαμε. Μα είμαστε ο θεμέλιος λίθος. Εμείς ξέρουμε τα προβλήματα της κοινότητας. Αυτό που είσαι εδώ ξεστό είναι. Ναι. Δεν θα μπορούσε να έρθω χωρίς ξεστά. Επίτηδες το έπατε. Εννοείται. Α, εννοείται και εδώ. Ναι. Εννοείται. Μάλιστα. Μα πώς θα εκπροσωπούσα το πυργί. Μα λέω κάτι λοιπόν, κλείνει αυτή η παρένθεση, η πυργουσική. Πάμε λοιπόν. Ζητάτε χρήματα, ζητάτε οικονομική αυτονομία και διοικητική αυτονομία η κοινότητα. Σε όρια, περιορισμένα, γιατί οι κοινότητες δεν μπορούν να έχουν απεριόριστες δικαιοδοσίες. Ναι. Αλλά μέσα σε λογικά πλαίσια και όρια. Αυτό, η λάμπα, το χόρτο που πρέπει να κοπεί, να ασπριστεί το χωριό μου. Γιατί θα πρέπει να περιμένω. Θέλω το Πάσχα να είναι ασπρισμένο το χωριό μου. Γιατί θα πρέπει να περιμένω να βγει το κονδύλιο κτλ. Κάνατε εφανό φέτος. Βεβαίως. Κάναμε μικρό, ωραίο. Πάλι με στην παρανομία είσαι αυτή. Όχι παράνομα. Α, με μάσκες φορούσαμε όταν το στείναμε. Οι καρκαλούσες. Οι καρκαλούσες έχουν 2 χρόνια να γίνουν και μας έχουν φέρει σε κατάθλιψη. Τι θα γίνει. Πιστεύω ότι του χρόνου θα γίνουν και θα γίνει επανάσταση. Θα γίνει ο χαμός. Ο χαμός. Τα παιδιά όλα το περιμένουν με πώς και πώς. Έτσι κάνουν τις καρκαλούσες με μάσκες. Οι καρκαλούσες είναι το αποκριάτικο, τα αποκριάτικα δρόμενα. Του πυργίου, έτσι. Mm-hmm. Ναι, ναι, ναι. Τα οποία έχουν πάλι το δικό τους. Και αυτό, είναι βίωμα των πυργούσων. Είναι, ναι. Δεν ξέρω 2 χρονιές πώς την έχουμε βγάλει. Απορώ. Ναι. Πώς την έχουμε βγάλει. Γίναμε βέβαια. Βγήκαμε στην παρανομία 2-3 κοπαδάκια. Κάναμε ένα γύρο, 1-2 σε κάτι σπίτια. Το κάναμε. Δεν θα μπορούσαμε να μην το κάνουμε. Ναι, είμαι στη φιλοξενία σας. Και το σκοπτικό του χαρακτήρα του πυργού, εκεί πια τα δίνει όλα. Εκεί, λες με ωραίο τρόπο αυτό που σε ενοχλεί και ίσως άλλος το διορθώσει. Έχεις καθόλου ψάξει, Ειρήνη, γιατί ισχύει ακόμα στο πυργί η μητριαρχία, το μοναδικό στο νησί. Είναι θεωρία τώρα ότι ισχύει η μητριαρχία, αλλά από την πράξη και το βίωμά μας εμείς μπορούμε να πούμε ότι έτσι είναι. Τι θεωρία είναι, αφού όταν λες την ίδια είναι το παιδί, δεν είναι το. Ο παπάς δεν υπάρχει. Η γυναίκα κρατάει το όνομά της. Έτσι. Δηλαδή. Όχι το όνομα γυναίκα. Το παιδί. Και το παιδί είναι της, ναι, είναι της μάνας του. Το παιδί είναι της μάνας, τελείως. Και ξέρουμε και ότι ο πυργούσικος χορός μία από τις. Το γιο σου, δεν πει κανείς ότι είναι ο γιος του Στυλισσαγιώτη. Ναι, είναι και δύσκολο το επίθετο του μπαμπά. Δεν έχει σημασία, θα πούνε τις βολάκαινας είναι. Έτσι δεν θα πούνε. Βέβαια, τις βολάκαινας. Άρα, γιατί ισχύει αυτό. Οι γυναίκες οι πυργούσενες είναι ισχυρές προσωπικότητες, δυναμικές, πάντα είχαν τον έλεγχο του σπιτιού. Δουλεύανε, πάντα δουλεύανε όμως. Δουλεύανε πάντα. Ακολουθούσαν στις αγροτικές και γεωργικές εργασίες. Πάντα τους άντρες τους. Δεν μένανε σπίτι. Κάτω από το γάδαρο. Όχι. Εγώ δεν θυμάμαι τη μάνα μου να ακολουθάει κάτω από το γάδαρο. Όχι. Όχι. Ποτέ. Είναι όχι. Είχανε πάντα διπλούς γαδάρους και για τη γυναίκα και για τον άντρα. Είχανε. Πάντα. Δεν ήταν η γυναίκα κάτω από το γάδαρο. Όχι. 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 Ναι. Όχι. Στο χορό, στον πυργούσικο πώς είναι. 2 άντρες, 1 γυναίκα. Η γυναίκα σταθερή, οι άντρες αλλάζουν. Γιατί? Γιατί η γυναίκα είναι το κέντρο του πυργίου και η δύναμη. Βλέπετε τι σημασία που έχουν τα έθιμα και οι λεπτομέρειες αυτές. Βέβαια. Αλλάζουν οι άντρες. Αλλά αυτή είναι η γυναίκα εκεί. Είναι σταθερά. Είναι στο κέντρο. Στο κέντρο πάντα. Έτσι. Της προσοχής και της. Νομίζω ότι οι γυναίκες. Εγώ έτσι έχω μάθει βλέποντας και από το οικογενειακό μου περιβάλλον, από τους φίλους. Η γυναίκα κρατάει το σπίτι. Ναι. Κι αλλού συμβαίνει αυτό. Δεν και όχι όμως μόνο στα κρυφά, όχι μόνο μέσα στο σπίτι και έξω. Ο θεσμός με τις συντρόφισσες ισχύει. Τώρα πια τίνει να εκλείψει, νομίζω. Ατονεί. Γιατί? Ατόνισε και η βόρτα γύρω από το πυργί, από τον πύργο. Ναι. Έχει ατονίσει. Κάναμε βόρτες. Θα ξαναγίνει ο πύργος. Από τα θέματα που έχουμε να θέσουμε. Για να πάμε, πάμε. Γιατί θα σε παρασύρω εγώ θα σε πάω σε θέματα τα οποία είναι ίσως να. Έχουμε θέματα. Για να πούμε λοιπόν, να πούμε ότι η Ειρήνη Ιβολάκη, η οποία είναι πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Πυργίου. Αν της λέγαμε τώρα, κυρία Πρόεδρε, παρακαλούμε πάρα πολύ, εκθέσε μας τα προβλήματα του χωριού σας. Ωραία. Λοιπόν, το πυργί είναι από.
το χωριό που παράγει την περισσότερη μαστίχα από όλους τους τοπικούς συνεταιρισμούς, έτσι. Και, το βασικό, και ποιοτικά και, είναι. Ναι, και ποιοτικά και ποσοτικά. Το πρώτο θέμα εκεί που πιεστήκαμε αμέσως, μόλις ανελάβαμε... Και προηγούσαν και πρόεδρος ένωσης. Έτσι. Ο Γιώργης, ο Τούμπος, ο Γιώργης. Καλός φίλος και πολύ άξιος. Το λέω γιατί αν το πούμε έτσι, και αυτό. Ναι. Και πολύ άξιος. Ναι. Η αγροτική οδοπία. Οι πυργούσοι θέλουν να έχουν πρόσβαση στα χωράφια τους. Μάλιστα. Θέλουν να είναι το χωράφι τους προσβάσιμο. Μας πίεζα λοιπόν πάρα πολύ να φτιάξουμε τους δρόμους. Είναι βασικό. Το δεύτερο βασικό θέμα που αντιμετωπίσαμε ήταν η βόσκηση των προβάτων. Ναι. Το πυργί έχει δεχτεί χιλιάδες και δέχεται κάθε χρόνο, έτσι, για 8 μήνες τουλάχιστον, χιλιάδες εγωπρόβατα. Με ναι. τα οποία πασχίζουμε να βρούμε λύση. Ειρήνη, θέλω να πεις το εξής. Για τα προβλήματα αυτά, πώς ενημερώνει τη Δημοτική Αρχή? Μέσω των αντιδημάρχων και μέσω γραπτών αιτημάτων μας. Ναι. Έχουμε επαφή. Έχετε κάνει και ένα αίτημα για την υγείμεση των σκύλων. Ναι, ναι. Έχουμε στα όρια του πυργίου, είναι εκτός όλων των άλλων, χιτάλ, ατομική ζώνη κτλ. Έχουμε και το χώρο εκγύμνασης και νηγετικών σκύλων. Ναι. Είναι περίπου 10 χρόνια στα όρια των δοτιών. Ναι. Και ζητήσαμε από τον κύριο Μπέλα, κάναμε ένα λάθος στα μέτρα, δεν ήταν μέσα στην νομοθεσία στα όρια, θα το διορθώσουμε και πιστεύω ότι θα εισακουστούμε να μεταφερθεί. Να γίνει μια μεταφορά. Να μην γίνει μια μεταφορά. Να ελαφρύνουμε λίγο την περιοχή του πυργίου από όλη αυτή την επιβάρυνση. Ο σταμάτησε, παραματιστεί, τύπος είναι. Δεν έχω άμεση επαφή. Γιατί, πέρα. Έχει ο Γιάννης ο Σιδωράκης που σας είπα, γιατί ήταν και γνωστή. Βγάζει το Γιάννη ο Σιδωράκη. Εσύ γιατί πήγε να πεις, έλα εδώ δήμαρχε. Με ενδιαφέρει να μου πεις. Δεν υπάρχει κάποιος λόγος. Μέσω των αντιδημάρχων, μέσω του κυρίου Ξενάκη που ήταν αντιδήμαρχος μας τυχοχωρίων και μέσω του κυρίου Βεργίτση τώρα, έχουμε επαφή και με τα αιτήματα τα γραπτά. Δεν μπορώ να πω για ποιο λόγο. Δεν υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος. Και δήμαρχε Ειρήνη Ιβολάκη. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι στο πυργί θέλουμε να έρθει να μας επισκεφτεί, μας το έχει υποσχεθεί. Δεν μας έχει επισκεφτεί. Αλήθεια. Δεν μας έχει επισκεφτεί μετά την εκλογή μας. Λόγω της πανδημίας ίσως. Δεν ξέρω. Θα δούμε. Αμέσως και δικαιολογία. Δεν ξέρω. Να το δει αυτό ο δήμαρχος. Ναι, πώς... Και μέσω του κυρίου Γιαννήρη, ας πούμε, έχει σχέση με το Φώτης, έχει παντρευτεί πυργούσενα. Ναι. Και ξαδέρφη μου. Οπότε έχει δέσει το κατάλληλο του. Καταλάβεις το κάνει με ψυχή. Είναι όλα... Είναι... Μπορεί. Αλλά γιαννή. Καλό είναι να έρθει και ο κόσμος να τον δει. Ναι. Έτσι. Είναι καλό. Να, είναι ευκαιρία να τον φωνάξετε να ψάλει και στο πανηγύρι εκεί της Παναγιάς. Ε? Παναγιάς. Σ' αρέσει η ιδέα. Ωραία θα είναι. Μακάρι να γίνει... αυτό δεν το αποφασίζω εγώ, είναι της Ιεράς Επιτροπής των Κοριτσιών, το φιλενάδο μου, ναι. Θα τους το προτείνω. Έλα, μα τα βρείτε εκεί. Έχει κάνει μια κορνιός, έτσι. Ναι, δεν το συζητώ. Δεν το συζητώ. Λοιπόν, επαφή με τον Δήμαρχο, στον οποίο πολύ, πολύ ευγενικά δήμαρχοι κάνανε παράπονο εδώ, η κυρία Πρόεδρος, ότι δεν έχετε πάει στο χωριό, πολύ ευγενικά. Θα το αντιμετωπίσει, πιστεύω, ο Δήμαρχος. Και αναφερθήκαμε στα 2, 3, 4 προβλήματα. Είπες και για το... Κάποια στιγμή είπες εσύ, δεν θυμάμαι, το άκουσα, για το θέμα της, του φωτισμού. Ναι. Ο δημοτικός φωτισμός γενικότερα, νομίζω το ξέρει η Δημοτική Αρχή, είναι απαρχαιωμένος. Αντιμετωπίζουμε συνέχεια προβλήματα. Τι κάνετε με το θέμα των αρχαιολογικών χωρών? Για να προωθήσουμε την... και την προβολή βέβαια του χωριού, αλλά και το σεβασμό προς τους προγόνους μας, έτσι. Υπάρχουν μνημεία αναξιοποίητα στο πυργί, στην ευρύτερη περιοχή του πυργίου. Θυμίζω ότι δεν είμαστε μόνο εμείς ο οικισμός, έχουμε άλλους τρεις. Είναι ο Εμποριός, τα Βρουλίδια, είναι η Καρίντα, έτσι. Και σε όλη αυτή λοιπόν την περιφέρεια υπάρχει ένας ο κεντρικός πύργος στο πυργί, υπάρχει ο πύργος των Δοτιών. Υπάρχει και μελέτη γι' αυτό, από την Πενέτρου. Mm-hmm. Υπάρχει το παλαιοχριστιανικό βαπτιστήρι στον Εμποριό. Όλα αυτά. Υπάρχει στην Κάτω Φωνά ο αρχαιολογικός χώρος του ναού του Φανεού Απόλλωνος. Έτσι. Όλα αυτά... Αυτά δεν είναι αξιοποιημένα. Όχι, δεν είναι αξιοποιημένα. Δεν είναι αξιοποιημένα. Ο πύργος των Δοτιών είναι εκεί, στέκει.
Ακόμα. Ακόμα. Αλλά ως πότε. Ναι. Αλλά ως πότε. Ο ναός του Φανέου Απόλλωνα. Είναι εκεί. Κέραμι ατάκτη ερημένη. Ξέρω εγώ. Αυτό εννοείς. Σκορπισμένα. Υπάρχει μία επισήμανση μόνο. Δεν είναι τίποτα Άγια άλλα. Απόστολη. Δεν είναι η Άγια Απόστολη. Η Άγια Απόστολη είναι διατηρημένος. Είναι ένας ιερός ναός ο οποίος τον επισκέπτεται πάρα πολλοίς κόσμος. Νομίζω είναι το πρώτο σε επισκεψιμότητα ιερό μνημείο. Έτσι. Αλλά και ο κεντρικός πύργος. Πρέπει να δοθεί μια λύση. Ναι. Πρέπει. Είναι θέματα που θα τα συζητήσουμε με την κυρία Βάση. Να δούμε πώς μπορούμε. Πολλά έχετε με τη Βάση να πείτε. Έχουμε να πούμε πολλά. Έχουμε διάθεση και νομίζω και εκείνη. Πάμε από την αρχή. Κοινότητα Πρυγίου. Έχει αυτή τη στιγμή ένα πληθυσμό πόσο κάτι. Με την τελευταία απογραφή ήμασταν γύρω στους 1000, αλλά ουσιαστικά μόνιμοι είμαστε γύρω στους 700 με 800. Ναι. Είναι. Δεν είναι νούμερο πυργίου. Ναι. Υπάρχει αυτό, η μετοίκηση πολλών στη χώρα. Α, ναι. Άλλο θέμα εκεί, ο υδροκεφαλισμός. Ναι. Το είπα και στο Δημοτικό Συμβούλιο και ναι. Έτσι. Είναι θέμα της Ελλάδος, δεν είναι μόνο της Χίου. Έτσι. Ναι, ναι, ναι. Ο μισός πληθυσμός είναι στην Αθήνα, ο μισός πληθυσμός της Χίου είναι στη χώρα. Εγώ θεωρώ ότι δεν θα έπρεπε να είναι έτσι. Θα είχαμε διαφορετική πορεία και ανάπτυξη και ως χώρα και ως νησί, αν στηρίζαμε τα χωριά, την περιφέρεια, με κίνητρα. Αλλά είναι πολιτικές αποφάσεις αυτά. Είναι, δεν είναι στα χέρια μας. Είναι η δεύτερη φορά, είναι, Μυρίνη είναι ο δεύτερος κύκλος, δηλαδή. Επαναλαμβάνεται η εκπομπή «Όμορφη και παράξενη πατρίδα». Τέλος πάντων, θεωρώ ότι είναι από τα ποιοτικά μας πράγματα. Εγώ νομίζω κοιμήλιο. Ναι, ναι. Και ακόμα λοιπόν με ρωτάνε, μα υπάρχει αυτό, μα υπάρχει εκείνο. Και τους λέω, μα εκεί είναι το πυργί, εκεί είναι το πυργί. Δηλαδή, Άγια Απόστολη, είναι στο κέντρο του πυργίου η Άγια Απόστολη. Δηλαδή, δεν μπορούμε να αγνοούμε τόσο σημαντικά πράγματα που είναι δίπλα μας. Είναι καημός, δηλαδή, αυτό που είπες στον ανδροκεφαλισμό. Δηλαδή, έχεις την εντύπωση ότι ο Χιώτης, η ζωή του, είναι, κι άστον ο Φάλιος Λιώρος που κάνουμε πλάκα τώρα εμείς, ο Φάλιος Λιώρος είναι η πλατεία Νικολαίου Πλαστήρα. Γύρω-γύρω από εκεί γυρίζει. Και είναι δυνατό να τα έχει και όλα και ακόμα και τα υπόλοιπα εκεί. Δεν θέλουμε να είμαστε το χωριό του Σαββατοκύριακου. Αυτά τα νέα παιδιά που πήγανε και μένουν στη χώρα, να έρθουν να μείνουν στο πυργί. Αλλά να υπάρχουν οι προϋποθέσεις βέβαια. Τι δεν υπάρχει. Όλα τα έχουμε. Η αλήθεια είναι ότι τα έχουμε όλα. Λες, ναι, τι, είναι 700-800 άτομα μέσα στο πυργί. Πώς είναι οι νέοι, κανένα ζευγάρι. Έχουμε σχολείο, έχουμε 15 ζευγάρια νέους έχουμε τώρα. Αγρότες. Αγρότες, περισσότεροι. Ναι, ναι, όλοι οι αγρότες είναι. Όλοι οι αγρότες, περισσότεροι. Και τι, με νέα παιδιά. Τι λείπει λοιπόν. Εγώ ήρθα εκεί. Αγωνιστήκαμε να κρατήσουμε το κέντρο υγείας, το θυμόσαστε, έτσι. Ναι. Που πρέπει να ενισχυθεί. Οπωσδήποτε πρέπει να ενισχυθεί το κέντρο υγείας. Και με άλλες ειδικότητες. Όχι με ένα γενικό ιατρό και ένα παθολόγο μόνο. Ναι, απλά κοίταξε. Έχουν βολευτεί με τον Θεοδωρόπουλο που τα κάνει όλα. Δηλαδή, άλλος άξιος άνθρωπος, είναι, έτσι. Μιλάμε δηλαδή για ήρωα. Ήρωας, πραγματικά. Είναι βολεμένο. Τον ευγνωμονούμε όλα τα νοτιόχωρα, όχι μόνο το πυργί. Μα δεν είναι όμως λύση αυτό, γιατί όχι. Άνθρωποι είμαστε, σήμερα υπάρχουν, δεν έτσι, υπάρχουν. Έτσι. Δεν μπορεί δηλαδή, να στηρίζεται όλο το κέντρο υγείας στον Θεοδωρόπουλο. Αυτό λέμε. Ο βρυφονηπιακός σταθμός που ανέφερα προηγουμένως είναι λύση για τα χέρια αυτών των νέων ζευγαριών. Έχουμε τον υπηαγωγείο που ο Κώστας ο Προμπονάς είναι και αυτός ένας. Άλλη μορφή. Άνθρωπος με το αλφα κεφαλαίο, ναι. Αυτό. Το σχολείο μας, με διευθυντή τον κύριο Παπαδόπουλο, τον Κώστα, έτσι, και αυτό λειτουργεί άψογα. Αλλά θέλουμε κίνητρα για να έρθουν να μείνουν και άλλοι άνθρωποι. Μάλιστα. Και κίνητρα κεντρικά, πολιτικά, φορολογικά, δεν ξέρω, αυτό λύνεται διαφορετικά. Α, μπράβο, πάμε εκεί. Γιατί, κοιτάξτε τώρα, να κάνουν το πυργί παράπονα, τι να πούνε, έχετε το μουσείο μας δίκαστο, ναι. Το ξέχασες. Βεβαίως, ναι. Βεβαίως. Σπουδαίο έργο. Ναι, το σπουδαίο έργο. Πλάκα σου κάνω, θέλω να πω ότι... Σπουδαίο έργο. Είναι τιμή μας που είναι εκεί. Ναι. Με στάλιμα. Τι. Για πες μας εδώ. Ήδη αρχίζει να υπάρχει τώρα εγκρίνια.
Διότι λέει, μα η γκρίνια αρχίζει και υπάρχει. Ναι, το δρομολόγιο θα πηγαίνει λέει, εκεί και λοιπά. Γιατί, η γκρίνια αρχίζει και υπάρχει πάντα λίγο πριν ανοίξει το καλοκαίρι. Μα αυτό πρέπει να επιληθεί, να υπάρξει απόφαση και να αποφασιστεί τελικά. Θα λειτουργήσει ως κεντρικό λιμάνι ή όχι. Αν όχι, πώς θα λειτουργήσει. Έχουν δοθεί λεφτά γι' αυτό. Γιατί να, αυτά τα λεφτά έχουν χαθεί ουσιαστικά. Θα γυρίσουν πίσω. Αν δεν αξιοποιηθεί για το σκοπό που έγινε, θα τα πληρώσει η Ελλάδα μέχρι δεκάρας. Λοιπόν, πάλι πρέπει να πάρθουν αποφάσεις. Αυτό λέμε. Ναι. Θεωρώ ότι εμείς μπορούμε να προτείνουμε ως κοινότητες εκεί γύρω, αλλά οι αποφάσεις είναι πιο ψηλά. Είπες κάτι για κίνητρα φορολογικά. Είπες κάτι για τον Γκάρματζη. Ο Μηταράκης έχει στο χωριό. Βεβαίως. Ήταν πρόσφατα τη Μεγάλη Παρασκευή. Παρακολούθησε τον επιτάφιο στην πλατεία του Πυργίου. Ναι. Καλά. Πόσο επιτάφιο πήγε ο Μηταράκης? Πρόλαβε. Εμάς πρόλαβε και την περιφορά. Την κάναμε γύρω από την πλατεία. Αλλά τον Πατελέρα, τον Πέτρο, κανείς δεν τον πηγαίνει. Έχει πάει, ξέρεις, υπάρχει, το ξέρεις? Όχι. Ναι. Φαντάζομαι. Ο παλιός δήμαρχος. Ναι, τον ξέρω. Ναι, ο ποιητής, που τον λέω εγώ, ο ποιητής. Πρέπει να έχει πάει, να έχει καταφέρει να είναι στα 15 μνημόσυνα. Αυτό είναι ικανότητα. Ναι. Άρα δεν τον πιάνει, δεν μπορεί να τον πιάσει τον Πατελέρα. Αλλά ήταν και στο Πυργί, λοιπόν. Ναι, ήταν. Το γύρω στις 7.30 το απόγευμα ήρθε 8. Ωραία. Του έχετε βάλει τίποτα του Μηταράκη? Ως κοινότητα, ναι. Ως κοινότητα ζητήσαμε τη βοήθειά του για μία περιοχή που λέγεται Καλαμοτούσικα. Ναι. Ανήκει στο Πυργί, αλλά διοικητικά ανήκει στην Καλαμωτή. Οι Πυργούσοι δεν το ήξεραν και τώρα που πήγαν να δηλώσουν τα χωράφια τους στο κτηματολόγιο, ναι, τους λένε τα χωράφια αυτά είναι γνώστοι διοκτήτη γιατί έπρεπε προ-20ετίας να τα έχετε δηλώσει. Ναι, άκου τα παλάμα μου. Και προσπαθούμε να βρούμε μία άκρη. Μας έδωσε τη βοήθεια τη νομική με τη Μέρη την Πατά, Πυργούσανα, που την έχει σύμβουλό του. Ναι. Έχουμε φτάσει μέχρι το κτηματολόγιο. Σύμβουλος η Πατά, σύμβουλος ο Φιτέλλας. Έχετε αφήσει τίποτα που να μην έρθετε μέσα? Εντάξει. Το φιλόδωρο λέω τώρα. Ο Βιτέλλας είναι Καλαμωτούσης. Μην μας μπερδεύεις. Πολύ μας μπερδεύεις. Όπως σας συμφέρει, μπερδεύεστε. Όπως σας συμφέρει, δεν μπερδεύεστε. Ναι. Ο φιλόδωρος σαν την Καλαμωτή. Ο φιλόδωρος, βέβαια. Αλλά τα ξέρω απ' έξω τα μέρη αυτά. Πάμε από την αρχή, λοιπόν. Έχουμε 700-800 κατοίκους μόνιμους. Έχουμε ένα τεράστιο πολιτιστικό πλούτο. Έχουμε ένα τεράστιο πολιτιστικό υπόβαθρο. Έχουμε υποδομές. Υπάρχουν υποδομές, ναι. Ναι. Τι είναι εκείνο λοιπόν που θα κάνει τους 700-800 να γίνουν παραπάνω? Ή να στο θέσω διαφορετικά. Από τους 700-800 πόσος είναι ο μέσος όρος ηλικίας? Τώρα λόγω και της συγκυρίας δεν έχουμε πια πολλά γερόντια, είναι η αλήθεια. Τα χάσαμε και τα γερόντια μας. Έτσι, ναι, τα χάνουμε και τα γερόντια. Έχουμε ακόμα. Μέσος όρος ηλικίας δεν μπορώ να πω, δεν ξέρω. Φαντάζομαι ότι είναι εκεί γύρω στα 60 όμως. 70, εκεί. Έτσι το υπολογίζω. Μεγάλος μέσος όρος. Ναι, έτσι το υπολογίζω. Αν δοθούν λοιπόν κίνητρα, αλλά κεντρικά και να γίνει πανελλαδικά, όχι μόνο για το Πυργί. Ναι. Δηλαδή, θα έπρεπε το νούμερο ένα, ναι, θέμα της πολιτικής του όποιου πρωθυπουργού να είναι το δημογραφικό της Ελλάδος. Εγώ αυτό πιστεύω. Μάλιστα. Να δοθούν κίνητρα σε νέα παιδιά, να μην φεύγουν από την Ελλάδα, να κάνουν εδώ οικογένειες, να παραμένουν. Ένα λοιπόν. Νομίζω. Το δημογραφικό. Το δημογραφικό. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να μην έχει ένφια στα χωριά. Πολλά θα μπορούσαν. Πολιτικές αποφάσεις θέλει, το ξαναλέω, υπάρχουν τρόποι να βρεθούν. Πώς ένας νέος άνθρωπος θα αποφασίσει να φτιάξει την οικογένειά του και τη ζωή του σε ένα χωριό. Mm. Τι κίνητρο, τι θα ήθελε, ποια κίνητρα. Αυτά μπορούν να γίνουν και με έρευνες, με δημοσκοπήσεις, και να δουν. Ναι, μόνο. Τι θα ήθελε ένας νέος για να μην φύγει. Πώς την έπεισε η κυβέρνηση? Μ' αρέσουν τα πολιτικά. Μ' αρέσουνε. Έχω πολιτική θέση, έχω πολιτικό πιστεύω, αλλά δεν θέλω τώρα, επειδή είμαι πρόεδρος της κοινότητας, να τον μπλέξω πουθενά. Είμαι όλων πρόεδρος, επειδή έχουμε και πάθη στο Πυργί χρόνια. Ναι. Ήτανε πάντα τα πράσινα και τα μπλε καφενεία. Ναι. Θέλω να το αφήσεις απ' έξω. Ναι. Παρά τα αυτά, πώς βλέπεις την κυβέρνηση αυτή? Θα μπορούσε να κάνει περισσότερα.
Ναι. Πιστεύω. Δεν ακούει. Έμπλεξε με τον δεν κορονοϊό. Ακούει. Είχε τον από κορονοϊό. Την αρχή στόχους ήδη προδιαγεγραμμένους που θέλοντας και μη πρέπει να τους επιτελέσει. Τι εννοείς εδώ, τι υπονοείς. Δεν υπονοώ. Από την Ευρωπαϊκή Ένωση συγκεκριμένα υπάρχουν τα μνημόνια. Υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα που πρέπει να γίνουν. Ναι. Και προφανώς δεν έχει τρόπους να ξεφύγει, να κάνει κάτι διαφορετικό. Ήδη τα μνημόνια λένε ότι οι κοινότητες να μην έχουν εδώ λόγο ύπαρξης, να εξαφανιστούν από το πουγή. Δηλαδή, σωστό είναι και αυτό. Σωστό λέμε, είναι και αυτό. Ναι. Σωστό. Σωστά τα λέτε. Δεν μας είπαν οι ξένοι. Ναι. Ξένοι μας είπαν... Με την πανδημία υπάρχει μια αποδιοργάνωση, φαίνεται ούτως ή άλλως. Και οι αποφάσεις, ίσως και γι' αυτό ο κόσμος βλέπουμε να δυσπιστεί και να παλινοδεί στο αν υπάρχει πανδημία ή αν δεν υπάρχει. Αποφάσεις που η μια αντικρούει την άλλη και αυτό έφερε σε σύγχυση τον κόσμο. Mm-hmm. Πιστεύω ότι μπορεί πολύ καλύτερα. Ναι. Πολύ καλύτερα. Τα καταφέρνει, αλλά έχει προβλήματα. Ναι. Ήδη τα καταφέρνει. Στο βαθμό που θα ήθελα εγώ, όχι, δεν τα καταφέρνει. Μάλιστα. Είσαι απαιτητική. Μα κάποια στιγμή η Ελλάδα δεν πρέπει να απαιτήσει. Έτσι. Κάποια στιγμή η Ελλάδα δεν πρέπει να σηκώσει κεφάλι. Ως πότε. Mm-hmm. Κρίμα είναι. Μα είναι κρίμα. Πού ήμασταν, πού φτάσαμε, ναι. Πού θα πάμε. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Κρίσιμα ερωτήματα. Για την πανδημία τι λες. Στο πρίγκι τι λέτε, πώς την έχετε εντυπώσει. Πυργούσι, δυσκολευτήκαμε και δεν δυσκολευτήκαμε. Οι μεστούς λένε πως ο κουρουνοϊός είναι ακόμα στα Ολύμπους. Δεν έχει πάει προς τα κάτω. Περάσαμε μια κρίση, αν το θυμόσαστε, με κάτι κρούσματα στην αρχή της πανδημίας και είχαμε πανικοβληθεί. Είχαμε... Όλα τα χωριά είχαν κάποια. Ναι, ναι. Αρχή, μετά. Ναι, ναι, ναι. Αλλά εμείς ήμασταν από τα πρώτα και δεχτήκαμε μια πίεση αφόρητη. Ναι. Νομίζω ότι τώρα είμαστε ψύχρεμοι. Mm. Δεν μπορώ να πω ότι ήμασταν και πολύ προσεκτικοί, ναι. Αλλά δόξα σε Θεό. Ναι, είμαστε αλέγκροι. Ναι. Αλλά δόξα σε Θεό, καλά πήγαμε. Τώρα φοράνε μάσκα στο χωρίο όλοι. Τώρα πάνηξε η εστίαση, δεν φοράει κανείς σε όλη την Ελλάδα. Αφοράμε στο πυργί. Έλα, ναι, αυτό είναι, ναι. Έχει βγει με ξυστά μάσκα. Φυσικά, νομίζω η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών. Ναι. Ο Τούμπος θα μπορούσε να μην το κάνει. Σε παρακαλώ πολύ, ναι. Απλά για να τα λέμε αυτά, να τα ξέρετε. Παντού υπάρχουν ξυστά. Ότι ναι. Δεν υπάρχει προϊόν που να μην έχει αποτυπώσει πάνω τα ξυστά. Μάλιστα. Από αυτό από μόνο του είναι ένας πλούτος. Brand name το λέω εγώ, που ναι, πρέπει να το διαχειριστούμε σωστά. Ειρήνη, τα πολιτιστικά μνημεία ή τα θρησκευτικά μνημεία του, έχει κάνει μια αναφορά σε αυτά ο Γιώργης Παπαδόπουλος. Τι γίνεται. Υπάρχουν θρησκευτικά μνημεία στο πυργί πολύ αξιόλογα. Φυσικά, μα θέλουμε να αξιοποιήσουμε όσο γίνεται περισσότερο έχετε όλους τους εκεί, πόρους. Πατριαρχών. Έχετε το μοναστήρι. Το μοναστήρι, το βεβαίως. Οποίο, έχουμε και δεύτερο μοναστήρι, που και αυτό είναι, βέβαια είναι ιδιωτικό. Δύο μοναστήρια λειτουργούσαν, ναι, στο πυργί. Ναι. Αυτό σιγά σιγά φτιάχνεται, χρησιμοποιείται κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες για βαφτίσεις. Ναι. Είναι ένα κόσμημα κι αυτό. Βέβαια. Είναι ένα κόσμημα. Έχουμε εκκλησίες, έχουμε γύρω στις... Ο σύλλογος, ο πολιτιστικός του, ο μορφωτικός, έβγαλε φέτος ημερολόγιο, το ημερολόγιο με όλα τα εξοκλήσια και τη... Με το στείλατε. Ναι, ναι. Ναι. Είναι το θρησκευτικό συνέστημα του πυργού, ανέκαθεν ήταν πολύ έντονο. Ναι. Και, όλα πρέπει να αξιοποιηθούν. Πολύ έντονο και ιδιόρθωμο. Ναι. Να το πούμε και αυτό. Ναι, δηλαδή, δεν θέλω να πω τώρα ονόματα, ας πούμε, αλλά... Υπήρχαν οι Μητροπολίτες οι οποίοι είχαν έρθει στο πυργί και λένε ότι αυτό που βλέπω δεν υπάρχει, ας πούμε. Είναι απίστευτο. Δηλαδή, είμαστε, ναι, πολύ ζωντανοί άνθρωποι. Μιλάμε δεν ότι... μπορούμε να μπούμε σε, έτσι εύκολα σε περιορισμό και όρια. Ο Πυργούσης την ώρα της Θείας Λειτουργίας, ναι, το πούμε. Ναι, ναι, ναι. Λύνει τα προβλήματα του χώρου. Το έχουμε περιορίσει. Έλα. Το έχουμε περιορίσει. Τουλάχιστον στην Πάνω Παναγιά, ναι, στα εισόδια, η Επιτροπή η καινούρια, που είχα ξεκινήσει και εγώ μαζί με τα κορίτσια, ναι, κάνουν το καλύτερο δυνατό και νομίζω ότι έχουμε βάλει μια τάξη. Ναι. Ναι. Έτσι. Δηλαδή, το πιστεύω. Μπαίνουν, ναι, το πιστεύω. Μπαίνουν οι προηγούσεις και δεν μαλώνουν μέσα, δεν συζητάμε. Όχι, όχι, όχι.
Έχει περιοριστεί το φαινόμενο. Κατά το πλείστον. Να κάνω το σταυρό. Ναι. Δεν το έχω δει ποτέ αυτό. Να έρθετε σε μια λειτουργία. Ναι, ναι. Στην Πάνω Παναγιά. Στην Πάνω Παναγιά. Ναι. Και μόλις πω θα ακούσω ησυχία μες στο χώρο. Πολύ πιθανό. Α! Πολύ πιθανό. Ναι. Είναι από τα ιδιαίτερα στοιχεία του Υπουργείου και αυτό. Και αυτό. Και αυτό. Να το πούμε. Λοιπόν, άρα τα πολιτιστικά μνημεία, τα σκεφτικά μνημεία. Ο πύργος. Ο κεντρικός πύργος. Τι γίνεται με αυτό? Δεν ξέρουμε τι γίνεται με αυτό. Έχει γίνει μια μελέτη, παρουσιάστηκε, αν θυμόσαστε καλά, στο Μουσείο μας Τύχας. Το θυμάμαι. Μετά. Περιμένουμε τα επόμενα βήματα. Περιμένουμε τα επόμενα βήματα. Να δούμε πώς μπορεί αυτός να αξιοποιηθεί. Πώς μπορεί. Υπάρχουν ιδέες. Η μελέτη της κυρίας Μπενέτου ήταν πολύ ωραία. Θέλει λεφτά. Θέλει λεφτά. Καταρχήν θέλει την έγκριση από την αρχαιολογία, όλα αυτά. Ναι, ναι. Και μετά να δούμε τα λεφτά και τους πόρους και από πού μπορούμε να εξοικονομήσουμε. Μάλιστα. Είπαμε και ο πύργος των Δωτιών. Είναι στέκει αγέροχος, αλλά μέχρι πότε. Μέχρι πότε. Μέχρι πότε. Μάλιστα. Υπάρχει το γεωλογικό φαινόμενο του ηφαιστείου, ναι, στον Ψάρωνα. Για πέντε αυτό. Δεν το ξέρει ο κόσμος. Οι μαύρες πέτρες, ο μαύρος γυαλός, όχι, ναι, τα μαύρα βόλια. Όχι. Είναι μαύρος γυαλός, ναι, και η διπλανή παραλία. Το μαύρος γυαλός, τα βόλια στα πυργούσικα. Δεν υπάρχουν. Είναι άλλο πράγμα. Άλλο πράγμα είναι. Ναι. Μαύρος γυαλός είναι. Και δίπλα δεν είναι μαύρος γυαλός πάλι, είναι φώτσι. Είναι το φώκι. Γιατί εκεί συχνά παρατηρούνται φώκες που λιάζονται. Έχουμε ένα-δύο χρόνια να τη δούμε τη φώκη, αλλά θα έρθει. Έρχεται κάθε χρόνο. Ναι. Λοιπόν, εκεί υπάρχουν, πέρα από τα πετρώματα, έτσι, υπάρχουν και πέτρινοι χήμαροι, θα τους έλεγα εγώ, που για πρώτη φορά τους είδα από κοντά πριν λίγες μέρες. Με τον κύριο Δήμη Μιλωνάδη πήγαμε και το επισκεφτήκαμε το φαινόμενο. Είναι φαινόμενα που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν. Και εκεί χώθηκε και ο Δήμης. Και εκεί. Και εκεί. Και εκεί. Και εκεί. Απίστευτος. Μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε με διάφορους τρόπους. Ναι. Μέσω πανεπιστημίου, για έναν ιδιαίτερο τουρισμό. Η Χίος νομίζω ότι δεν προσφέρεται για το μαζικό τουρισμό και δεν θα έπρεπε να οδηγήσουμε τη Χίος στο μαζικό τουρισμό. Μάλιστα. Σε ποιοτικό, ειδικό τουρισμό που έχουμε να προσφέρουμε τα πάντα στους τουρίστες. Ναι. Τουρίστες όμως με ποιότητα που αναζητούν κάτι ιδιαίτερο στις διακοπές τους. Άρα μιλάμε για εξειδικευμένο τουρισμό. Εννοείται, ναι. Ναι. Ποιοτικό. Ποιοτικό. Που εκεί είναι και το μέλλον βέβαια και έχει κάποια φράγκα, γιατί εδώ που τα λέμε, γιατί οι υπόλοιποι όλοι είναι... Ο μαζικός τουρισμός έτσι είναι... Έχει πεθάνει πια ζωμαντήρα. Έχει, ναι, έτσι νομίζω. Μάλιστα. Άρα, Ειρήνη, αν σου έλεγα να μου συνοψίσεις τώρα, έτσι, να τα μαζέψουμε, τα προβλήματα που βλέπει η πρόεδρος του Κοινωνικού Συμβουλίου Πυργίου. 1, 2, 3, 4, 5. Ποιο θα μου βάζεις πρώτο? Πρώτο. Πρώτο θα έβαζα το γεγονός ότι δεν είμαστε 2.000-3.000 κάτοικοι. Δημογραφικό. Το δημογραφικό που το θεωρώ, είπα, ότι είναι και το πρώτο πανελλαδικό πρόβλημα που θα έπρεπε να έχει επιληθεί χρόνια τώρα. Ναι. Έτσι. Η διευκόλυνση προς όλες τις κατευθύνσεις της καλλιέργειας της Μαστίχας που αφορά τους δρόμους. Ο αγωτικός χαρακτήρας στο χωριό. Έτσι, έτσι, βεβαίως. Ναι. Άρα και όλα τα γύρω, βοσκότοποι κτλ. Που είπαμε. Έτσι. Καθαριότητα, φωτισμός, η καθημερινότητα. Είναι πολύ σπουδαία για τους ανθρώπους η καθημερινότητα. Να ανάβει η λάμπα του έξω από το σπίτι του. Πολύ σπουδαίο. Δηλαδή το ότι εγώ θα αλλάξω τη λάμπα και θα δει, μπορεί να μας φαίνεται λίγο, μικρό, αλλά για εκείνον το γέρο που θέλει να πάει στο σπίτι του το βράδυ μετά το καφενείο, να βάλει το κλειδί και να ανοίξει την πόρτα του, είναι σπουδαίο. Είναι σπουδαίο. Θα έλεγα και τα δέσποτα. Αλλά έχουμε κάνει μια προσπάθεια να τα περιορίσουμε. Ναι. Έτσι. Είναι και αυτό ένα θέμα. Δεν διαβάζεις? Τα τελευταία χρόνια δυστυχώς δεν έχω χρόνο. Διάβαζα όλα μου τα χρόνια πάρα πολύ. Αγαπημένος συγγραφέας? Πολλούς έχω. Θα πω τον Καζαντζάκη. Και τον Καβάφη, ο σπίτι. Ήταν, είπαμε, την ερώτησή μου, ποιήση. Ναι. Καβάφης. Ναι, ναι. Καβάφης. Α, Καβάφης.
Ναι. Μ' αρέσει. Ίσως... Θεοτοκά έχει διαβάσει προφανώς. Ναι. Ο Θεοτοκάς τα δοκίμια του είναι νομίζω πιο μεστά. Ναι. Έτσι. Ψυχάρες. Και ψυχάρι. Το ταξίδι μου βέβαια. Το παιδί ήταν μια ιδιαίτερη. Ναι. Αλλά με πληγώνει λίγο γιατί για το άλλο μου χωριό, τους Ολύμπους, που δεν αναφέρθηκα, έτσι, δεν είχε και την καλύτερη άποψη στο έργο του. Και λίγο... Ναι. Το άλλο χωριό, γιατί είναι άλλο χωριό τα... Ο πατέρας μου ήταν από τους Ολύμπους, ναι, καταγωγή του. Εγώ βέβαια μεγάλωσα στο Πυργή, αλλά μετά το θάνατο του πατέρα μου νιώθω ιδιαίτερη σύνδεση. Α, έτσι, ε. Με τους Ολύμπους. Η οποία είναι υπέροχη. Ναι, ναι. Μάλιστα. Και, ναι, ναι, αυτό. Τι, κάτι. Όχι, και οι άνθρωποι του και όλα. Είναι... Και έχει μείνει και ανέγγιχτο από το χρόνο οι Ολύμποι. Ναι. Και είναι, μπορούν να αξιοποιηθούν προς τη σωστή κατεύθυνση. Πιο σωστά. Ναι. Ναι, σωστά. Λοιπόν, Ειρήνη, αφήνω τον επίλογο σε σένα. Πώς θα θες να κλείσουμε? Είναι κάτι που δεν είπες? Πολλά δεν είπα. Ναι. Πιστεύω να είπα τα βασικά, να μην ξέχασα κάτι που να είναι τόσο πολύ σπουδαίο που θα έπρεπε να αναφερθώ. Ναι. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι το τοπικό συμβούλιο στο Πυργή αγωνίζεται πραγματικά. Κάνει ό,τι μπορεί καλύτερο, μπορεί να μην τα έχουμε καταφέρει τόσο καλά ακόμα ή να υπάρχουν, ας πούμε, προβλήματα, αλλά δεν γίνεται να τα καταφέρουμε όλα. Θέλω να επισημάνω ότι όλες οι αποφάσεις του τοπικού συμβουλίου που έχουν πάρθει, κάνουμε σχεδόν κάθε μήνα τοπικό συμβούλιο, είναι ομόφωνες. Με φαίνεται αυτό. Και αυτό είναι κάτι. Το ότι είναι ομόφωνες κάτι λέει, έτσι. Έχουμε κάνει πράγματα. Πιστεύω στο μέλλον να κάνουμε περισσότερα. Με τη λήξη της πανδημίας θα λυθούν και τα χέρια μας να προσφέρουμε όσο μπορούμε περισσότερο στο χωριό, που το αγαπάμε πολύ όλοι μας και οι πυργούσοι, και θα ήθελα αυτή την αγάπη να τη δείξουν ακόμα περισσότερο, έμπρακτα, όχι μόνο με τα λόγια. Μέσα. Έργα λοιπόν. Και σε κύριε Ειρήνη Βολάκη, πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Πυργίου. Περιμένουν τον Δήμαρχο να πάει εκεί. Νομίζω ότι θα είναι. Γίνεται δημοσίως η πρόσκληση. Okay. Αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα είναι στρογγυλεμένα στο Πυργή και το τιμόνι είναι σε έναν πολύ άξιο άνθρωπο, ο οποίος δουλεύει συλλογικά και έχει αυτό μεγάλη σημασία για το Πυργή, γιατί και το Πυργή το ίδιο από τη φυσιογνωμία του είναι συλλογικό. Ακριβώς. Είναι το Πυργή. Το Πυργή το ξακουστώ. Εντάξει. Ευχαριστώ και εγώ πολύ.